έπεσε από τη Νέα Φιλαδέλφια, την καλοκαιρινή Νέα Φιλαδέλφια σχεδόν. Συνεχίζονται οι εργασίες και στην υπογειοποίηση και στο κτίριο των μουσείων. Βλέπουμε πόσο έχει προχωρήσει η κάλυψη της μεγάλης υπογειοποίησης. Έχει φτάσει στην τρίτη στρογγυλή κολόνα. Και αυτό το τμήμα, είπαμε, θα σχεδοδοτηθεί όλο ενιαίο. Και θα μείνει άλλο ένα μικρό κομμάτι εκεί που βρίσκονται τα όρθια, τα καλούπια. Στο κτίριο των μουσείων βλέπουμε ότι στον πρώτο όροφο που θα φιλοξενήσει το Μουσείο του Προσφυγικού Ελληνισμού πρόσθεσαν και άλλα τούβλα εξωτερικά. Δεν θα μείνει μικρό τυχάκι όπως είχαμε δει πριν, εκεί που φαίνεται η άσπρη η γραμμή είναι τον πετό, μέχρι εκεί το είχαν χτίσει. Τώρα χτίζουν και το από πάνω κομμάτι και με διπλή σειρά τούβλων, με την κανονική, την κλασική δημόνωση που έχουν όλη η εξωτερική τύχη. Εκεί βλέπω έναν γερανό, θα πάμε από εκεί να τον δούμε και προχωράμε. Ήρθαμε λίγο πιο ανατολικά. Βλέπουμε ότι ακόμα γίνονται εργασίες στο τυχάκι που σας έλεγα πριν, στο εξωτερικό τυχείο. Δεν ξέρω αν θα προχωρήσει μέχρι πάνω, αν θα πιάσει τα βάνη αυτός ο τείχος, λογικά θα πιάσει. Και εδώ βλέπουμε τους φεγγίτες, είναι το τελευταίο κομμάτι που είχαμε πει που έχει μείνει ανολοκλήρωτο. Και αν όχι σήμερα, αύριο πιστεύω θα έχουν τοποθετηθεί και τελευταίοι φεγγίτες στο γήπεδο. Και τελειώνουμε από αυτούς. Ήρθαμε και δυτικά, νοτιοδυτικά, όπου χθες που πέρασα μια βόλτα το απόγευμα είχαμε κάποια σκηροδέτηση εδώ, δεν την πρόλαβα ολόκληρη για να δω πού ακριβώς, τι ακριβώς σκηροδετήθηκε. Έχω την εντύπωση ότι κάτι έριξαν στο εσωτερικό τυχείο, την πλευρά δηλαδή του γηπέδου. Μπορούσα να κάνω και zoom. Κάτι πρέπει να έριξαν εδώ, αλλά δεν είμαι και σίγουρος. Αν κάποιος είχε περάσει χθες λίγο πιο νωρίς, ας μας πει πού ακριβώς έριξαν βετόν, για να ξέρουμε. Και προχωράμε. Εδώ να πούμε ότι έχουν έρθει κάποιοι ηλεκτρικοί πίνακες, οι πίνακες RAX, υποθέτω που βλέπουμε και στα σχέδια, και αυτοί θα τοποθετηθούν σε πολλά σημεία μέσα στο γήπεδο, περιμετρικά. Και πάμε να δούμε και εδώ. Δυτικά, συνεχίζοντας το καρίσματα και στο πρώτο το κομμάτι, που έχει κατασκευαστεί στην, ας πούμε, κεντρική πύλη της πλευράς. Δεν ξέρω σε ποιο χέρι βρίσκονται. Τουλάχιστον 3 έχω δει εγώ. Και εδώ περνάνε το δεύτερο κομμάτι αυτό με υλικό μπετόν.
υλικό τσιμέντου, δηλαδή, που όπως είχαν περάσει και στο πρώτο κομμάτι. Έχουμε έρθει βόρεια όπου έχουν τοποθετηθεί αρκετά Edelbond, τα περισσότερα σε αυτό το κομμάτι, έχουν μείνει στις άκρες λίγο. Έχει έρθει και μια νέα βάση όπως βλέπουμε εδώ. Εδώ έχουμε και την mini bulldozer που καθαρίζει όλο το ισόγειο, μεταφέρει πράγματα βόρειο-ανατολικά σε κάτι κάτους που υπάρχουν. Και πάμε να δούμε και πιο εκεί. Βόρειο-ανατολικά έχουν έρθει καινούργιες νέες βάσεις για Edelbond. Βλέπουμε το φορτηγό να ξεφορτώνει. Έχουν έρθει ήδη γύρω στις 1, 2, 3, 4, 5, 6 βάσεις, 7 με αυτή που θα φορτωθεί τώρα και άλλη μία έχει στο φορτηγό, 8. Λογικά είναι όλες, δεν νομίζω να έχει παραπάνω. Το τυχαίο εδώ να πω ότι έχει κατασκευαστεί και η δεύτερη σειρά με την εμόνωση στη μέση και δεν βλέπω κάποιες εργασίες τουλάχιστον σε αυτό τον όροφο. Δεν ξέρω αν βρίσκονται στον τρίτο ή αν βρίσκονται στον πρώτο ή πιο κάτω στα υπόγεια. Βόρεια βρισκόμαστε αρκετά ψηλά στην Πατριάρχη Κωνσταντίνου και βλέπουμε την σφύρα να χτυπάει, να σπάει πάνω τα πασαλοπήξεις. Όπως μου είπανε πολύ στο κανάλι, αυτό γίνεται γιατί το πάνω μέρος των πασαλοπήξεων είναι σαφρό, δεν έχει την ίδια πυκνότητα, δεν είναι τόσο καλό όπως το πιο χαμηλό μέρος τους, διότι κατά τη σκληροδέτηση αναμειγνύεται με μάλλον έρχεται ένα νερό προς τα πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα και αναμειγνύεται με το σκυρόδεμα το οποίο το αλλοιώνει και δεν είναι τόσο σκληρό όσο πρέπει. Κατεβήκαμε λίγο πιο κάτω όπου έχουμε την μπουλντόζα κλασικά, που τη μεγάλη που φορτώνει τα φορτηγά και παράλληλα σκάβει όταν δεν υπάρχει κάποιο φορτηγό. Προχωράει σχεδόν ενιαία αυτό το κομμάτι της υπογειοποίησης, δεν το κάνουν τμήμα προς το παρόν.
Και πάμε σιγά σιγά λίγο πιο κάτω. Έχουμε έρθει λίγο πιο νότια. Βλέπουμε και τη δεύτερη σφαίρα να ετοιμάζεται να κάνει και αυτή τη δουλειά της, να σπάσει ίσως κάποιες από τις φασαλοπήξεις πάνω. Και εδώ να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η τοποθέτηση γεωϊφασμάτων για να ξεκινήσουν το δεύτερο κομμάτι, όχι το δεύτερο, να συνεχίσουν σιγά σιγά την υπογειοποίηση και στην Πατριάρχου Κωνσταντίνου. Όσον αφορά το γήπεδο, έχουμε κάποιες εργασίες εσωτερικά. Εδώ βλέπουμε ένα πλαίσιο που έχει τοποθετηθεί στον δεύτερο όροφο. Από κάτω έχουμε κάποια πτυψίματα σε διάφορα σημεία. Πάμε να δούμε λίγο πιο πάνω τι έχουμε. Βρισκόμαστε λίγο πιο βόρεια που βλέπουμε ότι γίνονται εργασίες μέσα στο καρίσματα. Βλέπω αρκετούς εργάτες, βλέπω τρεις πάνω στο κομμάτι που είναι με τα ψευδοπαράθυρα και έναν λίγο πιο χαμηλά. Και εδώ βλέπουμε ότι έχουν στηθεί ήδη σκαλωσίες, εδώ στην τώρα, για να ξεκινήσουν τις κλασικές εργασίες και εξωτερικά σε αυτό το κομμάτι που είναι σοβατίσματα, σοκαρίσματα κλπ. Εδώ βλέπουμε άλλο ένα πλαίσιο, το ίδιο που είδαμε και λίγο πιο νότια, και εδώ άλλα δύο σε κάθε κενό. Αυτά τα πλαίσια είναι για να τοποθετηθούν παράθυρα. Τώρα ακριβώς τα παράθυρα δεν ξέρω που θα κοιτάνε, αν δυθεί και όλη αυτή η πλευρά με έταλπον, δεν θα υπάρχει κάτι να φαίνεται. Δεν ξέρω, ίσως το κάνω για εξαερισμό, για να αερίζονται καλά οι ρόφοι, δεν ξέρω. Αλλά θα το δούμε. Αυτά από το γήπεδο. Παίρνουμε κάρτα φιλάθλου να βοηθήσουμε την αίρεση τεχνικής μας και για τα οικονομικά της και για τα νέα τμήματα που ανοίγει. Και σας χαιρετώ. Ραντεβού στις επόμενες εργασίες και μόνο ΑΕΚ.